Και πάμε τώρα να δώσουμε βαφτίσια στις δύο γλώσσες για να καταλάβουμε ποια είναι χωρίς φραζόμενα και ποια όχι. Για την πρώτη γλώσσα λοιπόν έχουμε ότι πρόκειται για μία αναλογία τριών πραγμάτων. Βλέπουμε τρεις παραστάσεις να έχουν τον ίδιο εκθέτη, να είναι δηλαδή συνάρτηση του νη. Οπότε λοιπόν ως αναλογία τριών πραγμάτων καταλαβαίνουμε δύο πράγματα. Πρώτον ότι δεν είναι γλώσσα χωρίς φραζόμενα. Και δεύτερον, ότι είναι αποφασίσιμη γλώσσα. Άρα λοιπόν, αυτή η γλώσσα δεν είναι χωρίς φραζόμενα, γι' αυτήν θα χρειαστεί να κάνουμε έπειτα το λήμα της άντλησης. Η επόμενη γλώσσα τώρα σχετίζει δύο εκθέτες, μας λέει ότι τον είναι ίσο με το κάπα. Άρα λοιπόν, και το μία έχει ένα δικό του περιορισμό. Άρα λοιπόν, αυτό είναι ισότητα δύο πραγμάτων. Άρα καταλαβαίνω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η γλώσσα αυτή είναι χωρίς φραζόμενα. Και δεύτερον, ότι δεν είναι κανονική. Εντάξει. Αυτά λοιπόν πρέπει να προσδιορίζουμε όταν συναντάμε μια γλώσσα. Πάμε τώρα στη γλώσσα Ελένα να δούμε τι ακριβώς γίνεται με αυτήν. Για τη γλώσσα Ελένα λοιπόν έχουμε ότι δεν είναι χωρίς φραζόμενο, οπότε θα κάνουμε δεύτερο λήμα άντλησης. Να το αποδείξουμε λέει με το δεύτερο λήμα της άντλησης. Οπότε το ποιηματάκι μας, διαλέγουμε τώρα μια σύμβολο σειρά που να ανήκει στη γλώσσα. Όπου νη θα βάλω το π και έτσι έχω α π συν 1, π, β στη 2 π συν 2, σε στην 3 π. Αμέσως μετά πρέπει να προσδιορίσουμε το μήκος της. Το μήκος της είναι το άθροισμα των εκθετών, άρα είναι π συν 1 συν 2 π συν 2 συν 3 π. Άρα λοιπόν είναι 6 π συν 3. Συνεχίζουμε τον ίδιο τρόπο και θα φτάσουμε τώρα στο σημείο ότι θα πρέπει να διακρίνουμε περιπτώσεις όσον αφορά το β και το χ. Οι περιπτώσεις είναι εύκολες, είναι μόνο το πρώτο σύμβολο. Η δεύτερη περίπτωση είναι να έχουμε το πρώτο και το δεύτερο σύμβολο της σύμβολοσειράς μας, α και β δηλαδή. Τρίτη περίπτωση να έχουμε μόνο β. Τέταρτη περίπτωση να έχουμε β και σε. Και πέμπτη περίπτωση να έχω μόνο σε. Συνεπώς θα υψώσω τώρα σε μια κατάλληλη δύναμη. Εδώ πέρα είναι αναλογία όπου τα πράγματα είναι εύκολα. Αυτό το οποίο θα πρέπει να καταγράψουμε στο χαρτί μας είναι ότι υψώνουμε στο τετράγωνο. Αυτό δεν ανήκει στη γλώσσα, διότι προστίθενται σύμβολα της περίπτωσης. Προστίθενται λοιπόν α. Άρα αυτό το οποίο πάβει να ισχύει είναι ότι δεν ισχύει μια αναλογία των συμβόλων που επηρεάστηκαν σε σχέση με αυτά που μείναν σταθερά. Δεν ισχύει λοιπόν η αναλογία. Και αναφέρω μια αναλογία νη συν 1 προς 2 νη συν 2 των α με τα β. Τον α με τα β. Πάμε παρακάτω, αν έχουμε α και β, πάλι ψώνω στο τετράγωνο, προστίθενται α και β αυτή τη φορά, τα σύμβολα της περίπτωσης, άρα δεν ισχύει αναλογία σε σχέση με τα σε. Θα διαλέξω μια αναλογία, νη συν 1 λοιπόν προς 3 νη, τον α με τα σε. Πάμε παρακάτω, αν έχουμε μόνο β, τότε πάλι ψώνω στο τετράγωνο, προστίθενται στην περίπτωση αυτή β, άρα λοιπόν δεν ισχύει αναλογία των β είτε με τα α είτε με τα σε. Θα αναφέρω την αναλογία με τα α, νη συν 1 προς 2 νη συν 2 τον α με τα β. Πάμε παρακάτω, αν έχω β και σε, υψώνω πάλι στο τετράγωνο, προστίθενται αυτή τη φορά β και σε, και αυτό που πάβει να ισχύει είναι η αναλογία, για παράδειγμα νη συν 1 προς 2 νη συν 2 τον α με τα β, τον α με τα β. Και αν έχω μόνο σε τέλος, πάλι ψώνω στο τετράγωνο, προστίθενται σε, άρα λοιπόν δεν ισχύει αναλογία και θα αναφέρω μια αναλογία των σε, ας πούμε νη συν 1 προς 3 νη, τον α με τα σε. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το δεύτερο λήμα της άντλησης, άτοπο από το λήμα της άντλησης, άρα η γλώσσα δεν είναι χωρίς φραζόμενα. Αυτά για τη γλώσσα Ελένα λοιπόν, αποδείξαμε ότι δεν είναι χωρίς φραζόμενα. Και πάμε αμέσως μετά τώρα στη γλώσσα L2. Όπως στη γλώσσα L2 μου ζητάει να φτιάξω γραμματική. Εύκολο σχετικά, έχω να κάνω με μία ισότητα. S δίνει λοιπόν ΑΣΥ, αλλαγή ονόματος μεταβλητής, κάθετος Χ, όπου το Χ τώρα με τη σειρά του μου δίνει τουλάχιστον 2Β, άρα λοιπόν βχ κάθετος τα 2Β τα υποχρεωτικά. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την άσκηση αυτή, πάρα πολύ σημαντικό. Για άλλη μια φορά να δίνουμε εύστοχους προσδιορισμούς στις γλώσσες, ούτως ώστε να αντιλαμβανόμαστε σε ποιο ακριβώς υποσύνολο εμπίπτουν.